τους τρόπους με τους οποίους η πολιτεία και η ελληνική δικαιοσύνη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την όξυνση του θλιβερού κοινωνικού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, παρουσίασαν σήμερα λειτουργοί της δικαιοσύνης στο Ηράκλειο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου, παρουσία στελεχών της Scotland Yard. Καθίσταται απολύτως αναγκαίες οι παρεμβάσεις της πολιτείας, καθήκον της οποίας είναι να προλαμβάνει την επανάληψη τέτοιων πράξεων, με τη δημιουργία μέσων, δομών και θεσμών πρόληψης. Γιατί η ενδυνάμωση των θυμάτων βίας στην κατεύθυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους δεν μπορεί να λάβει χώρα εάν δεν εξασφαλιστεί η ευαισθητοποίηση και εξειδίκευση του νομικού κόσμου, αλλά κυρίως των αρχών και η δημιουργία φιλικών συνθήκων πρόσβασης σε αυτές. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας οδήγησε στην πρόσφατη πρωτοβουλία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Αθανάσιου Γαλίνα για τη λειτουργία Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, μέσω του οποίου δοκιμάζεται πιλωτικά στο Ηράκλειο και το Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου με στόχο την προστασία των θυμάτων από την κλιμάκωση της βίας. Έρχονται για να μάθουν πώς πήγε αυτή η πιλωτική εφαρμογή, για να συζητήσουν μαζί μας για τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν. Στοχεύουν σε αυτό ακριβώς. Όχι μόνο στην υπενθύμηση της ανάγκης κοινωνικής και επαγγελματικής επαγρύπνησης, αλλά και στη μεταφορά του μηνύματος πως κανένα θύμα βίας δεν είναι μόνο. Στο Ηράκλειο έχει καταγραφεί και ένα από τα πλέον σοκαριστικά περιστατικά βίας που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Ο βασανισμός της 56χρονης Ελένης στο Ζαρό. Με την αντιεισαγγελέα πρωτοδικών Μαρία Κανιανδάκη να εξηγεί στις αξιωματούχους της Scotland Yard ότι το ίδιο το θύμα περιέγραψε στις αρχές πως ο σύζυγός της τη χτυπούσε ανελέητα για 2-24 ώρα, κάνοντας διαλύματα για να φάει και να ξεκουραστεί. She described a torture. She said that she was being beaten for 2 days consecutively. Before she was found by the policeman, her husband stopped only to sleep or to have lunch, and she also described a torture of many years of marriage. Κατάθεση την οποία όμως πρόσφατα εμφανίστηκε να ανακαλεί, καθώς δεν έτυχε στήριξης και επέστρεψε στο οικογενειακό της περιβάλλον. Ο εισαγγελέας στην ποινική διαμεσολάβηση είναι υπεύθυνος να φέρει το θύμα και τον παραβάτη της ενδοοικογενειακής βίας μαζί, με στόχο την αποκατάσταση της βλάβης. Έχει επίσης καθήκον να παρακολουθεί αν ο δράστης συμμορφώνεται με τους όρους της συμφωνίας διαμεσολάβησης. Για την ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκων, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο δικηγόρος Ελευθέριος Κάρτσονας. Στρεφόμενων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αυτοδιάθεσης ανηλίκων, με φερόμενους ως υπαιτίους ανθρώπους που κατά μείζον αλόγο προέρχονται είτε από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, όπως γονείς ή άλλους συγγενείς, είτε έχουν αναλάβει την ευθύνη της ανάπτυξης της πνευματικής και ηθικής τους προσωπικότητας.